Λοιπόν, έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο περιέγραψαν με ακρίβεια και τεκμηρίωση από την πρώτη στιγμή οι εργαζόμενοι, χθες και προχθές, και σήμερα ο Δήμαρχος και η Επιτροπή των Γιατρών από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι προφανές ότι έχουμε πλήρη και τεκμηριωμένη περιγραφή από αντικειμενικούς κριτές του προβλήματος. Άρα όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια. Δεύτερο θέμα. Είναι αδιανόητο ένα ζήτημα που αφορά την υγεία των πολιτών, πρώτον, να μην συζητείτε με αυτούς που εκπροσωπούν τους πολίτες, αυτούς τους οποίους εκλέγουν οι πολίτες, και αυτοί είναι οι δήμαρχοι, είναι οι βουλευτές, είναι οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων, είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Ο λαός, η κοινωνία εκπροσωπείται και δεν είναι δυνατόν να παίρνονται αποφάσεις χωρίς οι εκπρόσωποι των πολιτών να ξέρουν τους σχεδιασμούς. Τρίτη παρατήρηση. Τρίτη παρατήρηση. Αυτό που αντιμετωπίζουμε στην Αργολίδα με τα δύο νοσοκομεία είναι πρωτοφανές στην Ελλάδα. Δεν συμβαίνει αλλού. Προφανώς και συμβαίνει και αλλού. Συμβαίνει στον Πύργο με την Αμαλιάδα. Συμβαίνει στη Θήβα με τη Λιβαδιά. Συμβαίνει στο Μεσολόγγι με το Αγρίνιο. Συμβαίνει σε πάνω από 10 περιοχές. Ανάλογα προβλήματα. Πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα? Καταρχήν, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα χρειάζεται διαφάνεια και διάλογος. Όποιος έχει την εντύπωση παρακαλώ, λίγο ότι μπορούν να πάρθουν αποφάσεις εν κρυπτό, είναι μακριά ανοιχτωμένος. Τι πρόταση υπάρχει? Για κάνετε λίγο ησυχία παρακαλώ. Τι πρόταση υπάρχει? Η πρόταση μπορεί να είναι αυτό που γίνεται εδώ. Δηλαδή να αποφασίζουν κάποιοι και εκ των υστέρων ο σχεδιασμός ή ο πειραματισμός αυτός να έρχεται σε γνώση των εργαζομένων του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών και να συζητάμε. Που αυτό είναι το απόλυτο αδιέξοδο. Ποια άλλη πρόταση μπορεί να υπάρχει? Την πρόταση που έχουμε καταθέσει εδώ και 3 χρόνια στον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη. Πολύ καθαρή πρόταση. Το ζήτημα των σχέσεων ανάμεσα στα δύο νοσοκομεία απασχολεί την Αργολίδα εδώ και 25-30 χρόνια. Είναι ένα φορτισμένο θέμα. Εάν θέλουμε να το λύσουμε, θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να αναθέσουμε σε μία κατά τεκμήριο αξιόπιστη πηγή καταρχήν να το μελετήσει. Εγώ πρότεινα την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης να έρθει εδώ με τους επιστήμονες να δει τις συνθήκες που υπάρχουν, τη στελέχωση, τον εξοπλισμό, τα κτίρια, την διαχρονικότητα στην ανάγκη εξυπηρέτησης και μονίμων κατοίκων αλλά και επισκεπτών, και στη συνέχεια η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης να κάνει μία πρόταση. Η πρόταση αυτή πρέπει να είναι καθαρή και να δημοσιοποιηθεί. Και την πρόταση αυτή θα πρέπει να την συζητήσουμε. Είναι αδιανόητο διορισμένοι κομματικοί εκπρόσωποι να παίρνουν αποφάσεις και να θεωρούν ότι οι αποφάσεις αυτές είτε θα μείνουν κρυφές είτε θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την αντίδραση της κοινωνίας. Σήμερα λοιπόν εδώ που είμαστε είναι δυστυχώς η επανάληψη του ίδιου φαινομένου που συνεχίζει να υπάρχει επειδή δεν ακούγεται
η απλή φωνή της λογικής. Δεν είναι δυνατόν ο κάθε υπεάρχης ή ο κάθε διοικητής ή υποδιοικητής να αποφασίζει για την υγεία των πολιτών χωρίς να συζητά με τους εργαζόμενους, με τους γιατρούς, με τους θεσμικούς εκπροσώπους των πολιτών. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, τι κάνουμε τώρα? Προφανώς θα βγει ένα ψήφισμα. Μας αρκεί? Όχι. Γιατί μόνο το ψήφισμα θα σημαίνει ότι αφήνουμε το πρόβλημα για το μέλλον.